Ένα φάντασμα φαίνεται πως πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Ο φόβος των τρομοκρατικών χτυπημάτων. Το φάντασμα προσλαμβάνει τη μορφή ενός νέου ground pair, χωρίς όμως να είναι σαφώς εξακριβωμένο ούτε το μέγεθός του, ούτε η πραγματική πηγή, ούτε και τα πραγματικά του αίτη. Η εκμετάλλευση του φόβου οδηγεί στη λήψη προωθημένων μέτρων σε βάρος οπωσδήποτε του ενόμου αγαθού της ελευθερίας και κυρίως της ιδιωτικότητας. Η κατευθύνσα προσπάθεια είναι δυσανάλογα μεγάλη υπέρ της ασφάλειας. Στη δική μου αίσθηση, είχε παράδοξα αυτή η έγνοια των κρατών του Prüm να σημειώσουν ειδικά τις συναντήσεις κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη λήψη περιοριστικών των ελευθεριών του ατόμου μέτρων. Η οικοδόμηση της Ευρώπης δεν μπορεί να επιχειρείται με περιορισμούς ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων. Ο δρόμος προς το απολυταρχικό κράτος, το Überwachungsstaat που λένε οι Γερμανοί, κάμερες σε δημόσιους δρόμους και πλατείες, κάμερες σε σχολεία, κάμερες στην είσοδο των σπιτιών μας, στρώνεται με επιτυχία. Όταν δημιουργούμε τέτοιους θεσμούς περιοριστικούς των ελευθεριών, οι οποίοι μένουν και πληθαίνουν. Εάν ένα μέτρο θεσμοθετηθεί, τότε η εμπειρία διδάσκει ότι δυσχερώς ανακαλείται. Το μέτρο παραμένει, έστω και αν το πρόβλημα για το οποίο λήφθηκε, λύθηκε. Σε λίγο, το σύστημα θα είναι ανεξέλεγκτο και καμιά νομοθεσία δεν θα είναι σε θέση να μας προστατεύει. Ο αντίλογος στις παραπάνω διαπιστώσεις θα μπορούσε να είναι ότι με παρόμοιες θέσεις υποτιμάται ο κίνδυνος τρομοκρατίας. Όλοι φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε ότι το κράτος πρέπει να αντιδράσει εναντίον αυτού του υπαρκτού κινδύνου. Είναι όμως αυτονόητο και γενικά παραδεκτό ότι οποιοδήποτε μέτρο εναντίον της τρομοκρατίας πρέπει να είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο. Ποιος και πώς μέτρησε μέχρι σήμερα την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουμε εναντίον της τρομοκρατίας? Πώς θα προκύψει η αναλογικότητα μέσων και στόχων? Πόσους κινδύνους αναδέχεται καθημερινά ο σύγχρονος άνθρωπος, όταν μάλιστα μερικοί από αυτούς είναι ασύγκριτα μεγαλύτεροι σε σχέση με την τρομοκρατία? Λαμβάνει το κράτος για την αντιμετώπιση τους ανάλογα μέτρα, όπως αυτά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας? Η κρατική υπεραντίδραση είναι βέβαιο ότι προσβάλλει την αρχή της αναλογικότητας. Ένα παράδειγμα. Στη Γερμανία διαπράττονται κατέτος 3 περίπου εκατομμύρια αξιόπινες πράξεις. Δεν είναι απίθανα μικρός ο αριθμός των 500 περίπου πράξεων, η πλειονότητα των οποίων είναι μικροκλοπές που εξιχνιάζονται με τη βοήθεια των βάσεων δεδομένων και την αποθήκευση τόσο κρίσιμων πληροφοριών. Πέραν αυτού, πουθενά δεν διάβασα κάποια μέτρηση επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων σε ό,τι αφορά την προστασία των ατόμων. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι μετρήσεις ελείπουν παντελώς. Τι είναι προτιμότερο, ένας κλέφτης ελεύθερος ή ένας αθώος εκτεθειμένος στην υποψία της κλοπής, επειδή τα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, όταν έγινε η επίθεση, ούτε διεπράξη. Η κλοπή άφησε κάποιο στοιχείο που αξιολογείται με τη μέθοδο DNA και καταχωρίστηκε στη βάση δεδομένων. Πώς θα μπορέσει ο εν λόγω πολίτης να αποτινάξει την υποψία? Οι υπέρμαχοι των βάσεων δεδομένων προτάσσουν στην επιχειρηματολογία τους τον πλήρη σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και πρωτίστως την προστασία του πολίτη από την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων. Δεν αφισβητώ ούτε την πρόθεση, ούτε την έγνοια για λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν αυτό το δικαίωμα. Όσο όμως στους σχετικούς νόμους θα υπάρχουν γενικές και αόριστες ρήτρες, όπως η προστασία του γενικού συμφέροντος, η προστασία της δημόσιας τάξης, η κατάσταση ανάγκης, η διαφύλαξη της κρατικής ασφάλειας, αποτελεσματική προστασία των συγκεκριμένων δικαιωμάτων δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Ο δικαστής Τζάκσον, μειοψηφώντας τη δίκη που αφορούσε τον περιορισμό σε στρατόπεδο Ιαπωνοαμερικανών πολιτών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρατήρησε ότι μια αρχή που θεσπίζεται και επικυρώνεται σε κατάσταση ανάγκης, στη συνέχεια παραμένει σαν ένα οπλισμένο πιστόλι, έτοιμο να το πάρει στο χέρι του μια δημόσια αρχή, στο χέρι της μια δημόσια αρχή, που μπορεί να εγείρει μια εύσχημη αξίωση περί έκτακτης ανάγκης. Οι κοινωνίες μας δεν βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και θα ήταν κρίμα να αντιδράσουν σε φαινόμενα ακραίας επίθεσης με εξίσου ακραία μέσα.